Δυσμενής εξελίξει στα ελληνοτουρκικά βλέπει ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, μιλώντα στην εκπομπή Αντιθέσει με τον Γιώργο Σαχίνη. Ο κύριο Κουτσούμπα έκανε λόγο για παρασκηνιακέ μεθοδεύσει με στόχο την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, ενώ παρομοιάσε με χάρτινο πύργο που γκρεμίζεται τι υποχωρήσει τη τουρκική πλευρά με δεδομένο ότι ο Τούρκο Πρόεδρο έφερε εκ νέου στο προσκήνιο θέματα αποστρατικοποίηση και αμφισβήτηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. Έναν νωδικό που τον κινούν και οι Ηνωμένε Πολιτείες και το ΝΑΤΟ γιατί ενδιαφέρονται να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας. Στο παρασκήνιο προωθούν μια απαράδεκτη υποχώρηση για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με παραχώρηση ταυτόχρονα και κυριαρχικών δικαιωμάτων, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως, η αρχική υποχώρηση σε δηλώσεις μόνο του κυρίου Ερντογάν και των επιτελών του, είδαμε πως γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος πρόσφατα πάλι, όταν αρχίσαν όλοι οι επιτελείς και ο κύριος Ερντογάν να ξαναβάζουν τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να ξαναβάζουν την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, να ξαναβάζουν τα ζητήματα διεκδίκησης, κυριαρχίας και αμφισβήτησης της συνθήκη ε, της Λοζάνης. Ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ άνοιξε την βεντάλια που αφορά στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντα πω ανοίγει επικίνδυνου δρόμου για την χώρα και εμπορευματοποιεί την τεκνοποίηση. Οδηγεί σε, τεκνο, σε τεκνοποίηση εμπορευματοποιημένη, οδηγεί στο να μεγαλώνει το εμπόριο και ο κίνδυνο εμπορίου παιδιών από ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Δι δυναμώνει το εμπόριο της παρένθετης μητρότητας που είναι η πιο εσχρημορφη μορφή του γυναικείου ε, σώματος. Με φόντο την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων αύριο στην Αθήνα, ο κ. Κουτσούμπα τόνισε πω οι αγρότε έχουν απόλυτο δίκιο και πω το ΚΚΕ υποστηρίζει όλα τα αιτήματά του και καλεί την κυβέρνηση να πάψει να στρουθοκαμιλίζει. Το τρακτέρ είναι το σύμβολο του μόχθου του είναι αυτό με το οποίο βγάζουν την παραγωγή τους για να ζήσουν οι ίδιοι και κυρίως για να προσφέρουν όσο γίνεται πιο φθηνά και ποιοτικά προϊόντα στον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν το ζήτημα αυτό της αγροτικής παραγωγής mm. πρέπει να μπει στο προσκήνιο επιτέλους. Πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να στρουθοκαμιλίζει. Στο προσκήνιο ήρθε και το κεφάλαιο των ιδιωτικών πανεπιστημίων με τον κύριο Κουτσούμπα να αναφέρει πω το επίμαχο νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο και αντισυνταγματικό ενώ προμηνεί πω τα πτυχία θα μετατραπούν σε τιμοκατάλογο. Θα έχουμε μια κατάσταση όπου τα πτυχία θα είναι ένα τιμοκατάλογο. Έχει λεφτά, παίρνει ένα πτυχίο και ασ είσαι και κουμπούρα. Δεν έχει λεφτά. Ο πατέρα σου κάτω δουλεύει, μπα και καταφέρει κάτι, παίρνει πτυχίο μισή αξίας